στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο Παναγού παρών και το πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέκε σκήνος ο θυμήν, καθάριστον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτες, στους βάσεις μόνο. Αμήν. Θα καθίσουμε. Αμήν. Έχω μπροστά μου μία ομιλία κατά τη δική μου άποψη ενός Αγίου ανθρώπου ιερωμένου, είναι μακαριστός τώρα, ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιλινέος. Τον είσαι πρόσωπος εσύ? Όχι, εγώ προσωπικά. Όπως πάμε για τη Θεσσαλονίκη, μετά από τα Τέμπη το Στόμιο. Και δεξιά στο βάθος είναι Κομνίνιο, είναι μια μονή που λέγεται Κομνίνια Μονή, της Θεοτόπου είναι. Ναι. Πρόκειται για ένα από τα, επρόκειτο τώρα, βέβαια, τότε που ζούσε για ανάστημα μεγάλο μέσα στην Εκκλησία. Και η ομιλία επιγράφεται προφητική ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιλινέου για τον πρόδρομο του Αντιχρίστου, που είναι ο οικουμενισμός, παύλα τους μουσουλμάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε, γι' αυτό λέμε προφητική ομιλία, 15 Ενδεκάτου 1981. Πόσα χρόνια είναι? 35 χρόνια. 35, πριν 35 χρόνια πραγματοποιήθηκε η ομιλία. Να την ακούσουμε λοιπόν όλοι μας, για να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία μας έχει άνδρες, προφήτες, σε οποιαδήποτε εποχή. Προσέξτε σε αυτό το σημείο, ίσως εδώ καταλάβετε το κλειδί, το γιατί εδιώκονται οι χριστιανοί. Κάποτε, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, ο χριστιανισμός βρισκόταν εδιωγμό. Γιατί εδιώκονται οι χριστιανοί, θα μας απαντήσει η ομιλία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πιθανώς να μας λυθεί εμάς μια απορία. Βέβαια, πολλοί άρχοντες μετά τον Ναβουχοδονόσορα είναι ο της Βαβυλώνος άρχοντας, δεν θυμάμαι τον αιώνα που έζησε, μας εσύ, δεν άνοιξε και το βιβλίο να το δω. Βάση περιπτώσει, είναι τύπος, πρόχριστου. Είναι τύπος του Αντιχρίστου. Παλαιά Διαθήκη. Είναι τύπος του Αντιχρίστου, να αποδονάζω. Ναι. Με αυτά που διαβάσουμε, το είχαν επιχειρήσει αυτό, όπως και οι Ρωμαίοι είχαν επιχειρήσει, όπως και σήμερα επιχειρείται αυτό. Ξέρετε πώς επιχειρείται αυτό σήμερα? Με τον οικουμενισμό. Με τον οικουμενισμό. Θα καταλάβουμε από το παρακάτω. Όταν επί παραδείγματι λέμε τι θα πει είμαστε Ορθόδοξοι, τι θα πει είμαστε Ρωμαιοκαθολικοί, τίποτα. Αυτό σημαίνει οικουμενισμός. Και προχωράω. Μπορούμε να τα βάλουμε αυτά σε ένα χαλμάνι και να βγάλουμε ένα καινούριο πράγμα.
τον παπισμό, την ορθοδοξία, τις αιρέσεις, τους μουσουλμάνους, ένα χαρμάνι και να βγάλουμε ένα καινούριο πράγμα. Μια θρησκεία. Ένα καινούριο πράγμα. Μια θρησκεία. Καινούρια. Λοιπόν, μάλιστα εσχεδιάζεται να γίνει στην Αμερική ένας ναός, θα διαβάσω σιγά σιγά αλλά θα μας μείνουνε, ο οποίος θα είχε μία σκεπή, αλλά μέσα θα ήσαν τρεις ναοί ή τέσσερις ναοί, ίσως και πέντε. Προσέξτε τα, να μας μείνουνε. Ακούστε, θα ήσαν οι Ορθόδοξοι, οι Ρωμοκαθολικοί, οι Προτεστάντες, οι Μαμεθανοί και οι Εβραίοι. Όλοι αυτοί θα ήσαν κάτω από τα ίδια κεραμίδια, κάτω από την ίδια σκεπή. Σχέδιο. Επαναλαμβάνω, πριν 35 χρόνια υπόθηκε αυτή η ομιλία. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα να δοθεί σάρκα και οστά, να γίνει πραγματικότητα δηλαδή, στην ιδέα του οικουμενισμού. Και σήμερα ο οικουμενισμός υπάρχει και όπως τα γνωρίζετε είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός όχι μόνο της Ορθοδοξίας απλώς, αλλά γενικά και του χριστιανισμού. Προσέξτε, υπάρχουν πολλές αιρέσεις που φέρνουν το όνομα χριστιανοί. Εχθρός όχι μόνο λέει της Ορθοδοξίας, αλλά και αυτών όλων των χριστιανικών αιρέσεων. Είναι εχθρός ο οικουμενισμός. Δεν είναι πολλά χρόνια, λίγο μετά το 1970, όταν στις εφημερίδες εγγράφονται κάτι άρθρα υπέρ του μωαμεθανισμού. Και μάλιστα σε μια, θα λέγαμε, διπλωματική σχέση με την Αίγυπτο, ότι η μέρα που οι χριστιανοί θα ενωθούν με τους μωαμεθανούς είναι πολύ κοντά. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται που βλέπουμε, τα καραβάνια τα μουσουλμανικά. Δεν γίνονται χωρίς σχέδιο. Ακούσατε, ρωτάει ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Είναι απίθανο. Είναι δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Αυτά επιχειρούνται και τελεσιουργούνται αυτή τη στιγμή, από τότε μέχρι τώρα, 35 χρόνια, έχουν γίνει βήματα πολλά για αυτή την κατεύθυνση. Είναι η ηγεμονική τελεσιουργία αυτή. Δηλαδή, το να γίνουν όλα αυτά είναι τελεσιουργία, είναι η πράξη που κάνουν αυτοί που κυβερνάνε τους λαούς. Αυτοί έχουν αναλάβει το έργο αυτό και προωθούν ιερωμένους. Ποιος ο σκοπός? Βέβαια είναι σχέδια των Εβραίων αυτά. Του παγκόσμιου σιωνισμού. Ώστε με τον οικουμενισμό να δημιουργήσουν μία θρησκευτική ενότητα. Είπες πανθρησκεία, είπες. Μία θρησκευτική ενότητα των λαών. Πόλη, μία θρησκεία. Ένα ακταρμά. Δήθεν εν ονόματι της ειρήνης. Δήθεν εν ονόματι της ειρήνης. Ενώ στην πραγματικότητα είναι δια την υποταγή του κόσμου σε μια παγκόσμια κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε καλά αυτό, ε. Ο οικουμενισμός οδηγεί επομένως όλους τους λαούς κάτω από μια κυβέρνηση παγκόσμια.
που την κινεί, που κινεί τα νήματα τώρα ο σιωνισμός. Μάλιστα την πρωτοχρονιά του 1980 ένας πολιτικός Ελλάδος είχε μιλήσει για αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, ότι δεν αργεί η μέρα που θα έρθει η παγκόσμια κυβέρνηση. Το 1980 πολιτικός Ελλάδος το είχε πει αυτό. Γρήγορα θα δούμε την παγκόσμια κυβέρνηση. Ξεκινούν όμως από το θρησκευτικό τομέα, γιατί όπως ξέρετε ο θρησκευτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος χωρίζει τους λαούς. Και βέβαια εμείς Ορθόδοξοι, οι άλλοι Καθολικοί, οι άλλοι είναι μοροφυσίτες, οι άλλοι είναι κάτι άλλο, έχουν το δικό τους χρώμα της πίστεως. Είμαστε χωρισμένοι. Αυτοί λοιπόν θέλουν όλα αυτά να τα κάνουν ένα κράμα. Και αυτή τη στιγμή, επί παραδείγματι, είδατε πώς κινούνται οι Άραβες. Δεν πολιτικολογώ με αυτό που λέγω. Θέλω να σας δώσω να δείτε το φόντο των πραγμάτων. Διότι είναι μουσουλμάνοι και στρέφονται εναντίον των χριστιανών. Δεν πολιτικολογώ. Εδώ έχουν επιστρατεύσει και τα μικρά παιδάκια. Κάτω ρατσισμός, κάτω ρατσισμός. Αυτή τη τιμή, αυτό το νόημα έχει αυτό που το φωνάζουν συνεχώς. Και εδώ κλεμμένο το σύνθημα, κλεμμένο. Πάρθη και μύδι και λαμίτε, Κρήτες και Άραβες, φώναξε από το μπαλκόνι ο Απόστολος Πέτρος την Πεντηκοστή. Και πιστέψανε στον Χριστό, γίνανε ένα και βαπτιστήκανε. Στο όνομα του Χριστού. Την ενότητα την έχει ρίξει 2.000 χρόνια πριν ο χριστιανισμός. Δεν περιμένουμε από πολιτικούς να φέρουν την ενότητα στον κόσμο. Γιατί έτσι δεν γίνεται ένωση ποτέ. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Θα το δούμε παρακάτω. Αντιθέτως, οι ίδιοι θέλουν να είναι ενωμένοι. Άλλο αν δεν το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Έτερον εκάτερον. Λέγονται αδελφοί μουσουλμάνοι, όπως λεγόμαστε και εμείς, αδελφοί χριστιανοί. Να ξέρετε όμως ότι ο οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου. Τελευταίος πρόδρομος. Υπομένω, επαναλαμβάνω από τον μακαριστό πατέρα Μυθυλινέο αυτά. Διότι όταν γίνει μια ισοπαίδωση θρησκευτική, ισοπαίδωση και πολιτική και κυβερνητική, όλα αυτά ένα, και θα υπάρξει ένας μόνο που θα κυβερνήσει τον κόσμο, αυτός ο ένας κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες, αυτός θα είναι ο Αντίχριστος που θα κυβερνήσει τον κόσμο. Έτσι ο οικουμενισμός χαρακτηρίστηκε, αντίχριστο σύστημα από τους μεγαλύτερους θεολόγους εποχής μας, όπως και από τον Άγιο Σέρβο Ιουστίνο Πόποβιτς, αλλά και από άλλους επιφανείς θεολόγους ορθοδόξους, χωρίς δηλαδή περιστροφές. Τι, ότι ο οικουμενισμός είναι αντίχριστο σύστημα. Έτσι, εδώ ο Ναβουχοδονόσορ, την τότε εποχή προ Χριστού, θέλει να δημιουργήσει ένα θρησκευτικό οικουμενισμό. Θρησκευτικό οικουμενισμό. Να δώσω πάλι μια ερμηνεία λίγο. Δηλαδή,
Όταν λέμε οικουμενισμό, επαναλαμβάνω, επειδή μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε καλά, σημαίνει ένωση όλων των θρησκειών. Εδώ μιλάμε τον Αντιχρίστον με τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Το σατανιστόν. Και σατανιστό. Τι άλλο είναι, δεν είναι. Λοιπόν, να καταλαβαίνουμε και να προσέχουμε αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή, βλέπει κανένας ότι οι ρίζες των πραγμάτων, οι ρίζες των πραγμάτων που επιχειρούνται στην εποχή μας, οι ρίζες, δεν είναι καινούργιες. Είναι παλιές, είναι πολύ βαθιές, ανήκουν μέσα στην ιστορία. Αυτοί φέρνουν στην επιφάνεια παλιά πράγματα που τα χειριζόταν ο Αντίχριστος, ο διάβολος, και έκανε και τους διωγμούς. Αλλά ο Ναβουχοδονόσορ ήθελε να επιτύχει και κάτι άλλο. Ήθελε να επιτύχει μια εθνική ενότητα. Και αυτή ήταν, αν όλοι οι υποκατοχήν λαοί ελάτρευαν το Θεό Μαρδούχ. Ήθελε να τους βάλει όλους τους λαούς εποχή τότε ο Ναβουχοδονόσορ να πιστεύουν σε ένα είδωλο Θεό, τον Μαρδούχ. Και έτσι δεν θα ήταν πολύ εύκολο να υπάρξει μια επανάσταση εκ μέρους του λαού, ο οποίος σιγά σιγά, αφού θα λάτρευε τον Μαρδούχ, το πολιούχος Βαβυλώνος θα αισθάνεται ότι στρέφεται εναντίον Βαβυλώνος ως εις το Θεό της Βαβυλώνος. Να το πω απλά, να το καταλάβουμε. Κάλεσε όλους τους λαούς να πιστέψουν σε ένα Θεό. Αν αυτό γινόταν αποδεκτό, να πιστέψουν σε ένα Θεό, πετύχαινε μια ενότητα θρησκευτική ο Ναβουχοδονόσορας. Ενότητα θρησκευτική. Οι λαοί, μια ψυχή, πιστεύουν στο είδωλο που λέγεται Μαρδούχ, τον οποίο επέβαλε ο Ναβουχοδονόσορας. Το σκέφτηκε αυτό, γιατί έτσι δεν θα δεν ήταν τόσο εύκολο να του κάνει επανάσταση οι λαοί που πίστευαν μαζί με αυτόν σε ένα Θεό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες θεοποιούσαν τον εαυτό τους. Ο Αύγουστος θεοποίησε τον εαυτό του και ζήτησε να τον προσκυνάνε σαν Θεό. Στα λατινικά, Ρωμαίος αυτοκράτορας είναι, στα λατινικά Αύγουστος, Αυγούστους, έτσι ονομάζεται, σημαίνει σεβαστός. Και σεβαστήσανε μόνο οι θεότητες. Σεβαστός, ο αυτοκράτορας Αύγουστος. Η θεοποίηση των αυτοκρατόρων δεν έχει απλώς θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά και πολιτικό. Διότι μόλις ανακηρύσσε το ένας αυτοκράτορας, μόλις το λέγανε αυτοκράτορας αυτός, αμέσως έφυγε ένα άγαλμά του σε όλη τη ρωμαϊκή επικράτεια. Του φτιάχνει ένα άγαλμα και διετάσσετο όλοι οι λαοί που είχαν άρχοντα τον Αύγουστο να προσκυνούν το άγαλμα του Θεού Αυτοκράτορα. Θεός πια ο Αυτοκράτορας. Και να προσφέρουν σε αυτό θυσίες. Αυτό καλούσαν τους χριστιανούς. Θυσιάστε στο Θεό Αυτοκράτορα Αύγουστο. Δεν θυσιάζετε, σας παίρνετε κεφάλια, βασανιστήρια. Γιατί? Χάρη της πολιτικής ενότητας. Είναι κάτι ανάλογο που σήμερα συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ. Προσέξτε και θα δείτε. Είναι αυτό που διάβασα παραπάνω, πολιτική ενότητα μία, Ευρωπαϊκή Ένωση μία. Δεν τους νοιάζει το θέμα οικονομία. Αλλού είναι στραμμένα τα μάτια.
με αυτά βομβαρδίζουν τον κόσμο. Σας είπα, δεν είναι καινούργια πράγματα, είναι πολύ πολύ παλιά αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οικονομικός οργανισμός. Φαινομενικά είναι ένας οικονομικός οργανισμός, όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αν ανοίξει την παλαιά εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άρθρο στην εγκυκλοπαίδεια που αναφέρεται σε αυτή την απόπειρα της Ηνωμένης Ευρώπης. Το γράφει στην εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού, αυτό που θα διαβάσουμε τώρα. Ευθύς μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με ξεκίνημα την οικονομική ενότητα της Ευρώπης και με τέλος την πολιτική ενότητα της Ευρώπης. Δηλαδή, αυτή είναι μια επιχείρηση που έγινε και γίνεται. Λένε οικονομική ενότητα, όλοι μαζί να ζήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι να υπάρχει μια πολιτική αρχή που να κυβερνάει. Γι' αυτό ακούμε κάθε μέρα. Το είπε ο. Εκεί είναι το κέντρο. Επαναλαμβάνω, 35 χρόνια πριν αυτά τα πράγματα, πριν μπούμε στην. Προσπάθειες γινόντουσαν για να μπούμε στην ΕΟΚ. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πρόκειται για προφητεία. Και ο μακαριστός Αυγουστίνος Σκατίας είχε πει ΕΟΚ ίσον πείνα. Την ίδια εποχή. ΕΟΚ ίσον πείνα. Προχωράμε. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας συνεταιρισμός, μας εξηγεί τώρα, σταριού. Και πηγαίνουν όλοι οι παραγωγοί το στάρι τους εκεί. Αυτός ο συνεταιρισμός θα αρχίσει να λέει στους ανθρώπους, τους παραγωγούς και να ορίζει ένα τρόπο ζωής που να είναι όμοιος στα σπίτια τους. Υποθέστε, λέει, πάρε ένα συνεταιρισμός, πάρε το στάρι παραγωγή και ο συνεταιρισμός λέει πώς θα ζείτε στα σπίτια σας μέσα. Τρόπο ζωής, θα λέει ο συνεταιρισμός. Έτσι είναι όχι δηλαδή. Να σας ενισχύουμε, να σας παίρνουμε, να σας λέμε πώς θα ζείτε. Προχωράμε. Θα σας φαινόταν παράξενο αυτό. Ο συνεταιρισμός να κανονίζει πώς θα ζω εγώ σπίτι μου μέσα. Δηλαδή, να εξαγγέλει μέτρα ο συνεταιρισμός που να προσαρμόζονται όλοι οι συνεταίροι κάτω από τα μέτρα του συνεταιρισμού. Είναι αδιανόητο. Ο συνεταιρισμός δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο να παραλάβει το στάρι. Τι θα κάνεις σπίτι εσύ, τι θα φας, πώς θα περνάνε τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, τι πιστεύεις. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον συνεταιρισμό. Άλλη δουλειά στον συνεταιρισμό. Αλλά αυτοί το συνεταιρισμό το κάνουν για αυτή τη δουλειά. Αυτό λέει εδώ πέρα το θέμα. Για να ενώσουν θρησκευτικά τους λαούς και να υποτάξουν πολιτικά τους λαούς. Αλλά τον οικονομικό συνεταιρισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό, να προσέξουμε τώρα, επαναλαμβάνω, 35 χρόνια πριν, αυτά που θα διαβάσω τώρα και που διάβασα, και που είναι σαν να τα ακούμε τώρα. Γι' αυτό έρχεται και λέει στη Βουλή των Ελλήνων ότι θα εισαχθεί αυτός ο νόμος. Γίνεται. Μας λένε, αυτό θα κάνετε. Ο γέροντας μεταπροφήτης τα βλέπει και τα πράγματα. Τα βλέπει με τα μάτια του. Γινόντουσαν μπροστά του. Εκείνος ο νόμος, φερυπίν, οι χιλιαστέ θα κινούνται έτσι. Οι ομοφυλόφιλοι θα γίνει νόμος και θα αμνηστευτούν. Το βλέπετε. 35 χρόνια πριν αμνηστεύτηκαν. Μετά 35 χρόνια. Και όχι μόνο. Η Εκκλησία μας έχει λαμπάδες, φώτα. Θα μας σκεπάσει ο Θεός. Η μοιχεία θα αμνηστευτεί. Τώρα, όχι μόνο. Οι αμβλώσεις, οι εκτρώσεις θα γίνει νόμος και θα αμνηστευτούν. Όλα νόμιμα. Δεν θα καταδικάζεται πλέον ούτε ο γιατρός, ούτε ο άνθρωπος, η γυναίκα που κάνει την άμβλωση, την έκτρωση.
Τότε δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα που τα λέει ο γέροντας. Πήρε φορά, έχουμε φτάσει σε σημεία προχώρητα. Λοιπόν, όχι. Αυτά γιατί λέει για να έχουμε προσαρμογή από νομοθετικής πλευράς. Τα ακούτε. Με την Ευρώπη. Όταν ερχόντουσαν οι μετανάστες, λέγανε η Ευρώπη θα φροντίσει για. Έτσι. Τώρα μην το συζητάμε καθόλου. Πονάμε τους ανθρώπους προς Θεού, αλλά μέχρι του σημείου να μην υπάρχουμε καθόλου, προχωράμε. Αυτά γιατί λέει για να έχουμε προσαρμογή από νομοθετικής πλευράς με την Ευρώπη. Γιατί, για ποιο λόγο, για να έχουμε ενωμένη Ευρώπη. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Προσέξτε το, όλα τα παραπάνω να είναι το σκεπτικό μας. Να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Τι πήδησε τώρα εδώ. Όχι κύριοι, η ενότητα δεν θα είναι μόνο δεν θα είναι μόνο εν αγάπη. Κάτι έχω πηδήσει, παιδιά. Όλοι το ίδιο. Και εδώ που δεν πειράζει, για να δω. Αλλά και εν αληθεία διακηρύσει ο οικουμενισμός. Αγάπη, 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 αγάπη. Εσύ δεν ακούμε. Αγάπη, δεν είναι ο χριστιανισμός. Γιατί το φωνάζουν όλη την ώρα. Αγάπη. Όλοι ένα να γίνουμε. Αγάπη. Αλλά η ενότητα γίνεται και εν αληθεία. Ο Κύριος τα ζήτησε στην προσευχή του την αρχιερατική να γίνουν όλοι ένα κάτω από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Εν αληθεία. Και όχι κάτω από κάποια πολιτική σκοπιμότητα. Ενότητα λέει και το λέει και γραφή. Ήταν λέει στην πρώτη εκκλησία μαζεμένοι αυτοί που ήσαν λίγοι στην αρχή και είχαν ψυχή μία όλοι. Ένα πιστεύω. Βλέπετε ο Σατανάς κάνει αντιγραφή με πολιτικά μέσα, ενότητα, όλοι ένα τρόπο ζωής, μία ένα τρόπο σκέψης, να μην λέμε όχι σε αυτά που τα κακά που γίνονται, είναι όλα καλά. Λοιπόν. Ενότητα δεν θα είναι μόνο εν αγάπη, αλλά και εν αγάπη και αληθεία. Η αγάπη από τη μια και το πιστεύω, δηλαδή η ορθοδοξία από την άλλη, αλήθεια. Όχι όπως θέλουν αυτοί. Δεν μπορώ εγώ να έχω ενότητα με εσένα όταν εσύ δεν πιστεύεις. Τούτο ή εκείνο και η πίστη σου είναι παρδαλή. Δεν μπορώ εγώ να έχω μαζί σου ενότητα. Εξάλλου, γιατί αγωνίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί τους προβάλλει σήμερα η Εκκλησία, τουλάχιστον τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και τους τιμά, για να επενθυμίζει ότι η ενότητα χρειάζεται δύο πράγματα για να γίνει. Αγάπη και αλήθεια. Χωρίς την αλήθεια δεν ζει η ενότητα. Βεβαίως η ενότητα έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η καταφύση. Η φύση μας δηλαδή. Θα το εξηγήσουμε. Είμαστε παιδιά του Αδάμ όλοι. Η πρώτη πλευρά είναι αυτή. Όλοι έχουμε αυτό που λέμε ανθρώπινη υπόσταση. Ότι είμαστε άνθρωποι. Μπορεί ο άλλος να είναι ετερόδοξος, να είναι οτιδήποτε άλλο, άλλης θρησκείας κτλ. Καλά, ως άνθρωπο τον αγαπώ. Όλοι μας αγαπάμε, αυτό λέει ο προηγουμένος. Τους αγαπάμε όλους, παιδιά του Θεού. Επειδή είμαστε άνθρωποι, τον συνάνθρωπό μας τον αγαπάμε. Έχουμε υποχρέωση. Επομένως, η μια πλευρά, ως άνθρωποι που έχουμε ανθρώπινη φύση, αγαπάμε τους ανθρώπους μας.
Όμως έχουμε και μια άλλη ενότητα. Αυτή που λέμε ενότητα της Εκκλησίας. Επειδή στον πάντων ενώσεως προσεύχεται η Εκκλησία. Για την οποία μιλάμε και τόση ώρα. Εκεί, εάν ο άλλος δεν πιστεύει, εάν δεν είναι αληθεία και δεν δέχεται απολύτως όλες τις θέσεις της πίστεως, δηλαδή όλα τα δόγματα, δεν μπορώ να ενωθώ μαζί του. Δεν γίνεται και ένωση. Διότι τι θα μας πει, τι θα μας ενώσει, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από ανθρώπους που έχουν διαφορετική πίστη και αντίληψη. Εκείνη είναι η ενότητά μας. Κοινωνάμε όλοι το σώμα του Χριστού. Τους 12 τους κοινώνησε στο δείπνο ο Κύριος. Μία ενότητα. Εκεί τους κάλεσε να είναι ενωμένοι. Λάβετε, φάγετε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όταν δεν υπάρχει αυτό, ενότητα δεν υπάρχει καθόλου. Όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από ανθρώπους που έχουν διαφορετική πίστη και αντίληψη. Εδώ υπάρχουν αιρετικοί που δεν πιστεύουν στη θεανθρώπινη φύση του Χριστού. Όπως την εποχή εκείνη υπήρχαν αιρετικοί που αρνούνταν τη θεότητα του Ιησού, οι Αριανοί, τους οποίους αντιμετώπισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Έτσι και σήμερα υπάρχουν αιρετικοί που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Αυτό όμως είναι μεγίστη βλαστημία. Πώς λοιπόν θα ενωθώ εγώ μαζί τους, εγώ Ορθόδοξος, αφού μου αρνείται το Χριστό που είναι Θεός. Θα πω έλα γίνουμε ένα, πώς θα γίνουμε ένα, αφού εκείνος λέει δεν θέλω αυτό που είσαι εσύ. Γίνεται ενότητα εκεί πέρα. Εν αληθεία σημαίνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι Θεός, αυτός δεν πιστεύει ότι είναι Θεός. Εγώ έχω την αλήθεια, αυτός δεν την έχει την αλήθεια. Σκοτάδι και φως δεν πάνε μαζί ποτέ. Αυτό όμως είναι μεγάλη βλαστημία. Πώς λοιπόν να είναι εδώ μαζί τους, πώς θα τους δεχθεί αυτούς ο ίδιος ο Χριστός που τον βλαστημούν με το να μην δέχονται τη Θεία Φύση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου, ότι η ενότητα πρέπει να είναι και εν αληθεία. Στο πιστεύω επάνω. Το καταλάβατε? Ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Πολύς Οριγένης, λέει το εξής: η ενότης γίνεται δια αγάπης και αληθείας και προαιρέσεως αγαθής. Το ξεδιαβάσω. Ένας μεγάλο λάστημα το πρώτο αιώνα χριστιανικών έλεγε ενότητα χρειάζεται τρία πράγματα: αγάπη, αλήθεια και προαίρεση αγαθή. Και προαίρεση αγαθή. Δεν έχω εγώ καλή προαίρεση και σε καλό να ενωθούμε. Δεν γίνεται. Υπάρχει δολιότητα στο βάθος. Κρύβονται σκοποί πίσω από τη δολιότητα. Ενώ πίσω από την αγαθή πρόθεση δεν κρύβεται τίποτα. Τι θα πει αυτό? Τρία στοιχεία πρέπει να συντρέχουν για αυτή την ενότητα. Πρώτα η αλήθεια. Ό,τι τώρα, ό,τι τόση ώρα σε λέω. Όλοι να πιστεύουμε το ίδιο, να έχουμε την ίδια πίστη, την ορθόδοξη πίστη. Κατόπιν η αγάπη. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Διότι μπορεί να έχουμε την ίδια πίστη, αλλά μην έχουμε μεταξύ μας αγάπη. Γιατί υπάρχουν και μικρό μεγάλο εγωισμοί. Δεν συμβαίνει σε εμάς αυτό το πράγμα. Μπορεί να πιστεύουμε, λέει, στην Ορθοδοξία, αλλά όταν έχουμε εγωισμό και χωρίζουμε τον εαυτό μας από τον άλλον, πάλι δεν υπάρχει εδώ σωστός τρόπος σκέψης, ούτε και ενότητα υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Ναι, οι μικρομεγαλογοισμοί. Θέλει ο ένας να προβάλλεται, να κάνει το δικό του κτλ. Κτλ. Και ενώ έχουμε την διαπίστη, να σπάει έτσι η ενότητα. Γιατί λείπει η αγάπη. Και μετά λέει, είναι η αγαθή προαίρεση. Αγάπη, αλήθεια, αγαθή προαίρεση, το επαναλαμβάνω. Η αγαθή προαίρεση είναι η απουσία δόλου. Να μην κρύβεται ούτε ίχνος πονηριάς πίσω από αυτό που πάω να κάνω. Να έχω έναν κόσμο αγαθό, άγιο, και να επιχειρώ την ενότητα. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέσα σου αυτό που λες να το πιστεύεις. Αυτό που λένε τα χείλη σου να το πιστεύεις. Δεν υπάρχει δόλος. Υπάρχει ταπείνωση. Αν σου υποθεί ότι έχεις κάπου ένα σημείο πλάνης, να το αποδεχθείς και αμέσως να δεχθείς την αλήθεια. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, κάθε φορά που λειτουργούμε, λέμε το εξής. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη. Να ζητήσουμε, λέει, από τον Κύριο, να έχουμε ένα πιστεύω, ενότητα πίστεως, και να μας στείλει και το Άγιο Πνεύμα, να μας κρατάει κρατημένους κάτω από αυτή τη μία πίστη. Και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αφού ζητήσαμε, λέει, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εαυτούς, αφού τους ζητήσουμε αυτά, του λέμε εαυτούς, τους εαυτούς μας, και αλλήλους και όλους τους άλλους μαζί, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα εμπιστευόμαστε στα χέρια του Κυρίου. Εδώ, τι από αυτά ισχύει σε αυτά που επιχειρούν οι Κύριοι με τον οικουμενισμό? Υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα? Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει. Εδώ, σε αυτό το χωρίο, το λειτουργικό χωρίο, περικλείεται όλο το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία τι θέλει? Με τα κηρύγματα, με τα μυστήρια και τα λοιπά, τι επιδιώκει? Επιδιώκει την ενότητα της πίστεως. Να έχουμε όλοι το ίδιο πιστεύω. Λέμε πιστεύω εις ένα Θεό και λοιπά. Όλοι το ίδιο πιστεύω. Τα ακούει όλη η Εκκλησία. Όλοι λοιπόν να έχουμε το πιστεύω. Και έτσι αυτό το ίδιο πιστεύω που πρέπει να έχουμε και έχουμε, γίνεται οδός, δρόμος που οδηγεί στον κύριο σκοπό μας, στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς να υπάρχει το ίδιο πιστεύω, δεν υπάρχει κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Αγίου Πνεύμα δεν υπάρχει. Τι θα πει κοινωνία? Κοινωνία δηλαδή. Κοινωνία σημαίνει μετοχή. Παίρνω μέρος δηλαδή. Για να είμαστε όλοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Και μην ξεχνάμε, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι η κορυφή. Είναι ο τελικός σκοπός κάθε πνευματικής φροντίδας μας. Δηλαδή ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να μας δώσει ο Κύριος το Αγίο Πνεύμα. Ό,τι καλό κάνουμε. Πώς θα έρθει το Αγίο Πνεύμα να μας σκεπάσει, που θέλει ο Κύριος, εάν εμείς κάνουμε με δολιότητα ό,τι κάνουμε. Εάν δηλαδή εγώ πάω να προσευχηθώ μαζί με τον αιρετικό. Υπάρχουν οι κανόνες της Εκκλησίας που λένε ο κοινωνών ακοινωνήτης ακοινώνητος έστω. Εκείνος που κάνει παρέα με ένα αιρετικό και συμπροσεύχεται μαζί είναι ακοινώνητος. Δηλαδή δεν γίνεται δεκτός. Μέσα στην Εκκλησία. Πώς θα ενώσουμε αυτά που δεν χωράνε σε καμιά λογική θρησκευτική, όπως ήταν αυτοί οι Κύριοι. Είπαμε ότι τελικός σκοπός είναι
πολιτική εξουσία στο κεφάλι. Μένει ένα τρίτο σημείο σε αυτό που μόλις σας διάβασα. Είναι η παράθεση των εαυτών μας, της ζωής μας και των άλλων στα χέρια του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι, Κύριε, τον εαυτό μας, το σπίτι μας, τα παιδιά μας, στα χέρια τα δικά σου. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώματα. Αυτό σημαίνει αυτό. Είναι το τρίτο σημείο. Δηλαδή, πηγαίνει κυρία μου ο σύζυγός σου στη δουλειά και τα παιδιά σου στο σχολείο. Μη, μας εξηγεί το παραπάνω, μη περνάς λαχτάρα μέχρι το μεσημέρι που θα επιστρέψουν. Μπας και τους πάτησε κανένα αυτοκίνητο. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή Χριστόν τον Θεό παραθώματα. Κύριε, στα χέρια σου είναι. Φύγανε, εσύ, ξέρεις, δεν έχω καμιά αγωνία γι' αυτό. Είπε με ένα γιος μου, είναι στην Αυστραλία, στα χέρια σου είναι, Κύριε, δεν έχω καμιά αγωνία. Καταλάβαμε, το παραθώμεθα που λέει στην Εκκλησία μέσα, εμπιστευόμαστε, Κύριε, τον εαυτό μας στα χέρια σου, σημαίνει, αφού είμαι στα χέρια σου, εσύ ξέρεις πώς θα πάει η μέρα μου σήμερα, αφού προσέχω κι εγώ βέβαια. Έφυγαν, κάνε την προσευχή σου, Κύριε, στα χέρια σου είναι ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου και κάνε τη δουλειά σου ήρεμα και ήσυχα. Έβαλε στο χέρι του Θεού, στο χέρι του Χριστού, έβαλε στην ασφάλεια των δικών σου ανθρώπων. Αυτό θα πει, ας παραθέσουμε παραθώμεθα στα χέρια του Κυρίου, τα πάντα. Τα πάντα. Μεγάλο πράγμα όταν τους οικείους μας και την πατρίδα μας τους παραθέτουμε στο Χριστό. Κύριε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν εγρύπνησε ο φυλάσσον. Αν δεν τη φυλάξει ο Κύριος, εις μάτιν αγρυπνούμε. Και το άλλο που λέει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν οικοπίεδασαι οι οικοδομούντες. Εάν ο Κύριος δεν σου στηρίζει το σπίτι για να μην πέσει κάτω, όσο και να φροντίσεις θα σου πέσει κάτω, αν δεν σου το προσέχει ο Κύριος. Θα μου πείτε, θα αφαιρέσω τη φροντίδα να μην προσέχω. Δεν λέει αυτό. Αλλά μην το βγάλουμε έξω το Κύριο και θα δούμε στη δική μας δύναμη. Τότε εδώ πέσει το σπίτι, θα πέσει. Όχι να φροντίσουμε. Χρειάζεται και τα δύο. Και ο Κύριος μπροστά και εμείς από πίσω. Συνεργασία. Το λέω αυτό γιατί έχουμε τους Τούρκους από εδώ, τους Παρατούρκους από εκεί, τους παραπάνω, τους παρακάτω, όλους αυτούς, αν μας επιτεθούν, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα για να τα βγάλουμε, για να τους βγάλουμε από την πατρίδα μας. Εάν την πατρίδα μας δεν τη φυλάει ο Χριστός. Αυτό βεβαίως δεν καταργεί την άμυνα. Το να πούμε, Κύριε, φύλαξε την πατρίδα μας, δεν καταργεί την άμυνα. Προσέξτε, δεν καταργεί τη φύλαξη των συνόρων. Μήπως και οι Εβραίοι δεν έκαναν πολέμους. Όταν όμως ο Θεός ευλογούσε την προσπάθειά τους, παλαιά δίκη μιλάμε τώρα, ήταν τροπαιοφόροι στον πόλεμο, νικούσαν. Όταν δεν ευλογούσε την προσπάθεια, ήταν κάτι φοβερό. Να σας πω πώς το λέει ο ίδιος ο Θεός. Εάν έχετε τη δική μου ευλογία, 100 από εσάς θα κατατροπώνουν 10.000 εχθρούς. Και αν λέει είσαστε μύριοι, εκατομμύρια, αν δεν έχετε ευλογία μου, 100 από τους εχθρούς σας θα σας κατατροπώνουν. Αυτό θα πει, παραθέτω
αναθέτω, παραθέτω, ακουμπάω τον εαυτό μου στο Θεό. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Ύστερα εμείς ως χώρα οι μικροί, πάντα μικροί είμαστε, σε όγκο, σε έκταση αριθμό. Πόσες φορές νικούσαμε, γιατί παρακαλούσαμε το Θεό. Δεν ξέρω όμως, αν κάτι μας συμβεί, εάν παρακαλέσουμε πάλι το Θεό, εάν τον παρακαλέσουμε πάλι το Θεό, δεν το ξέρω αυτό λέει, αν τον παρακαλέσουμε, αν συμβεί κάτι. Τώρα γίνεται διακήρυξη περί αθελείας και δεν χαμπαρίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί ήδη μπήκε αρκετή δόση αθελείας μέσα στο λαό μας. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Αγαπητοί, οι ημέρες που περνάμε είναι διασπαστικές. Αυτό βέβαια συμφέρει στους εχθρούς, ορατούς και αοράτους, στο διάβολο και στους άλλους εχθρούς, γιατί επιτυγχάνουν τα σχέδιά τους μέσα στην αναμπαμπούλα. Προσέχετε αυτό. Μέσα στην αναμπαμπούλα ο λύκος χαίρεται. Έτσι είναι. Λέει μια λαϊκή παραμία, το λέει και παροιμία. Χαίρεται ο λύκος στην αναμπαμπούλα, το λέει και ο ίδιος εδώ. Δηλαδή μέσα σε μια διασπαστικότητα χαίρονται οι εχθροί. Δεν έχουμε γίνει κομμάτια-κομμάτια. Δεν το βλέπετε. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς γράφει ο Απόστολος Παύλος. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ή αλλήλους δάχνετε και κατεστίετε, θα το εξηγήσουμε, βλάπτετε, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε. Το ερμηνεύει ο ίδιος εδώ. Εάν ο ένας, εγώ δαγκώνω τον άλλον, τον Ορθόδοξο Χριστιανό, να προσέξω μήπως δεν φάω μόνο εκείνος, αλλά φαγωθούμε όλοι μεταξύ μας. Και δεν μείνει τίποτα όρθιο. Προσοχή στην ενότητα. Όχι έτσι. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει για μας στην προς Εβραίους επιστολή. Κατανοώμενα αλλήλους καλοκαταλαβαίνει ο ένας τον άλλον εις παροξισμόν αγάπης. Παροξισμός αγάπης σημαίνει υπερβολική αγάπη, ώστε να έχουμε αγάπη πολύ, να καταλαβαίνουμε στον άλλον, ώστε να παρακινούμαστε, ας προσέχουμε ο ένας τον άλλον, ώστε να παρακινούμαστε σε οξίες εκδηλώσεις αγάπης, σε πυρητό αγάπης και καλών έργων. Τότε ακριβώς, αγαπητοί μου, θα μπορούμε να διασώσουμε την ενότητα. Την ενότητα μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτήν και οι οποίοι είναι αυτοί, έκαστος εφώ ετάχθη. Ο καθένας μας εκεί που είναι ταγμένος μέσα στην Εκκλησία, εκεί θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με τον άλλον ενωμένος, όχι χωρισμένος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καθένας εφώ ετάχθη. Αυτό σημαίνει ότι ο μοναχός, ο άγαμος, ο έγαμος, ο χειρόναπτας, ο επιστήμονας, ο μορφωμένος, ο λιγογράμματος, ο κατέχων αξιώματα, ο ιδιώτης, όλοι είμαστε Χριστό αδελφοί, ένα σώμα. Αυτή επιβάλλεται να είναι η ενότητα των μελών της Εκκλησίας. Να πω και κάτι με την ευκαιρία του σημερινού, είχε ένα μνημόσυνο τότε. Και εκείνοι που έφυγαν και είναι στον ουρανό από την παρούσα ζωή, δεν ξεχωρίστηκαν από εδώ. Είναι στο ίδιο σώμα που είμαστε και εμείς. Γι' αυτό στο δισκάριο, όταν ο ιερέας ετοιμάζει τα τίμια δώρα για την Θεία Ευχαριστία, βάζουμε και μερίδες ζώντων και κοιμημένων. Βγάζει και ζωντανούς και κοιμημένους.
Οι κοιμημένοι απλώς έφυγαν από τα μάτια μας. Όμως είναι ενωμένοι με το σώμα του Χριστού. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και όλα αυτά, αυτή η ενότητα, το μελό της Εκκλησίας, πρέπει να είναι και το τεκμήριο, η απόδειξη της ζωντάνιας του χριστιανισμού προς τα έξω. Δηλαδή εμείς πρέπει να βγάζουμε την εικόνα προς τα έξω, στον κόσμο, ότι είμαστε ενωμένοι και όχι διερευμένοι. Χωρίς μικρό μεγάλο εγωισμούς που λέει εδώ πέρα ο Άγιος Κύριος άνθρωπος. Ο Κύριος είπε, ξεκάθαρα ο Κύριος, «Εν τούτο γνώσονται ότι πάντες εμεί μαθητές θε, εάν αγάπη έχετε να λύγεις, τότε θα καλοκαταλάβει ο κόσμος ότι είστε δικοί μου μαθητές όταν ανάμεσά σας έχετε αγάπη και ενότητα». Αυτό είναι το κήρυγμα του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυθιλιναίου. Αν θέλει κανείς να πει κάτι, ευχαρίστως, μπορεί να πει. Έχει κι άλλο ένα... Όταν δεν το κάνουμε τώρα. Θα την άλλη, αφού το κάναμε, είναι και μισή ώρα. Φτάξει. Δεν χρειάζεται ποτέ, πολλά είναι εις βάρος μας. Την επόμενη. Δηλαδή, θες να πεις κάτι εσύ, θα πω εγώ τότε. Ναι. Το θέμα είναι τι μας φτιάχνουνε. Το καταλάβατε. Τι μας φτιάχνουνε. Και κοιτάξτε δείτε κάτι τώρα. Θα επικαλεστούμε και τον Άγιο που διαβάζουμε την άλλη φορά, τον Άγιο Παΐσιο. Θα ρίξουνε σκόνη, λέει. Σκόνη, 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 ώστε να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνει. Εκεί βρισκόμαστε. Η σκόνη πέφτει συνεχώς. Και η δουλειά από την αντίπαλη παράδοξη γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια μας. Έχει μια παράγραφο, τη διαβάσαμε την παράγραφο. Προσευχή. Αυτό μας σώζει. Είναι προφητευμένο από το Χριστό στο Ευαγγέλιο. Και λέει, άρα ελθόν ο Υιός του ανθρώπου στον κόσμο θα βρει την πίστη. Ότι κάποια στιγμή μεγάλες κεφαλές θα διαλύσουν την Ορθοδοξία και θα ανακατέψουν την Ορθοδοξία μέσα σε αυτή τη χωάνη. Αυτό είπαμε το σύνολο. Γι' αυτό θα έρθουν και δύο μάρτυρες, προφήτης Ηλίας και προφήτης Ενόχ, για να ακολουθήσει ο κόσμος τον καιρό του Αντιχρίστου. Θα ισοβεωθούν τα πάντα. Να μείνουμε και να έχουμε χέρια για την αντίδραση. Μην φάμε, να κουραστούν εδώ τα αδέρφια. Γιατί συνήθως παρατηρούσα, μόλις έπιασα να κάνω μια δουλειά στην εκκλησία περασμένο Σάββατο, βλέπω μια κυρία τράψη, σηκώθηκε όρθιοι αμέσως μετά, γιατί δαγκώνει το κήρυγμα. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Λες και τους βάζεις καναβαρίδι στο κεφάλι και σηκώνονται αμέσως. Δεν ξέρω τι είναι μέσα στις εκκλησίες τα καθήκοντα και το κήρυγμα. Μέσα στην όλη λειτουργία. Αυτή, επαναλαμβάνω, η ομιλία που ακούσαμε, μία από τις ομιλίες του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυθιλιναίου. Είναι απόσπασμα ομιλίες. Ναι, είναι και άλλη παρακάτω άλλη. Αλλά τώρα δεν το άλλο είναι από άλλη ομιλία. Δεν αντέχουμε. Από άλλη ομιλία είναι σχετικό πάλι το θέμα. Θα δούμε. Άλλη φορά. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν, ο οικουμενισμός είναι σατανισμός. Είναι. Φυσικά είναι. 100%. Και θα έχει ο Βασιλάκης τα γράψει που θα πάει στη ημερίδα μεθαύριο. Να ανοίγουμε τα μάτια μας, Πότε γράφτηκε, Δημήτρη, το βιβλίο που σου έχω δώσει, «Η Ελλάδα συναρχώνει»? Ίδια ηλικία έχει. Ίδια ηλικία έχει. Του καλώ ένα βιβλίο «Η Ελλάδα συναρχώνει». Και τώρα τα ζούμε. Γραμμένο πριν 35 χρόνια. Και που κουνήθηκα τότε που διάβασα. Δεν θέλω να το διαβάσω. Λέω, άντε, θα γίνω αυτά τα πράγματα. Να. Τα βλέπω και γίνονται. Γι' αυτό να είμαστε όλη μέρα στην προσευχή. Θα πείτε, Άγιος εσύ που μας λες, αδέρφια μου, να την κάνουμε. Εγώ την διαθέτω την ημέρα μου. Με κάνετε και με υποχωρεί να το πω. Όλη την ημέρα την περάσω στην προσευχή. Προσευχή και λίγη μελέτη από βιβλία ιερά, για να μπορώ να στέκομαι, αλλιώς πάντα δεν μπορώ να σταθώ. Δεν γίνεται, είναι και όμορφη μέρα. Μέσα στην καλή και την ομορφιά περνάει. Ό,τι και αν συμβεί. Ψηλά τα χέρια για όλο τον κόσμο. Και για εκείνους που δεν είναι Ορθόδοξοι, να τους
φέρε ο Θεός στα, στα καλά τους. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών που ενέσαι στους ουρανούς, ευλογηθεί το όνομά σου. Επιτέλου η βασιλεία σου, ευλογηθεί το όνομά σου. Όπως εν ουρανό και επί της γης, λάβουν τον ημών των Κυρίων, δώσ' ημίς σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, όπως και εμείς αφήνεσαι τις ευλογήσεις ημών, και μη συνέχισε ημάς πειρασμό, αλλά ρίξε ημάς από το πλήρω, διεφόρου των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την άλλη, για μια στιγμή, ναι. Αλλάζει η ώρα. Ναι. Τέλεια Μαρτίου αλλάζει, μου φαίνεται. Τι ώρα θα έρθουμε? Τι ώρα θα έρθουμε? Μια ώρα πίσω ή μπροστά? Μια ώρα πίσω. Και πώς θα, αφού θα γίνει μια ώρα μπροστά, πιο γρήγορα, ναι, θα το πάμε και εμείς μισή ώρα. Να πάμε μισή ώρα μετά. Για σκεφτείτε σύγχρονο, εγώ δεν έχω λόγο. Εσύ έκανε το βάλουμε 7. Πάει πίσω, τι να το βάλουμε? Δεν ξέρω, ό,τι πει ο Ζωγός. Δεν ρωτάω όλους. Έχετε πίσω τώρα. Κάθε χρόνο τι κάνουμε? Αυτά κύριε. Δεν το βάλουμε? Τι ώρα θα κάνουμε? Μια 7. Έτσι κάνουμε κάθε χρόνο. 7 η ώρα. 7 η ώρα θα έρθουμε. Πάλι πιο νωρίς θα είμαστε. Και τι κάνετε τόσο νωρίς? Νωρίς είναι. Δεν κάνετε. Αυτή τη στιγμή. Αν πάρουμε 7.30 πάει 9. Όχι. 7 η ώρα. Μετά. Με γραφείο πάει 9. 7 η ώρα. 7. Πάντα 7 κάνουμε. Ναι. 7 καλοκαίρι. 7 με 8. 7 με 8. Ναι. Καλή είναι πολύ αργά. Μα είναι, δεν είπαμε. Καλή είναι. Δεν είναι γνωρίζει. 7 με 8 είναι 6 με 7. Στην Κρήτη να βάλει τα κουμπούρια. Εντάξει κύριε Κώστα, τα είδαμε έτσι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. 7. Το φανάζω. 7.